Θα ακούσουμε τον Ζαχαρία να απαγγέλει ένα δικό του ποίημα. Ένα ποτό που καθημερινά πίνεται με το όνομα που ο καθένας βαπτίζει. Είναι άραγε το πιο σπάνιο. Μετάνοια, θρήνος, λύτρωση, έρωτας, φόνος, το νοστιμότερο ρόφημα. Νέκταρ, αμβροσία των αρχαίων θεών. Χάρισμα από τον δημιουργό των αρχαίων σοφών, θυμίζει φαντασία. Μα είναι αληθινό. Ένας πολύχρωμος αετός βασιλεύει στους ουρανούς. Μια άγκυρα σαπίζει στην άκρη της ηλιόλους της ακρογιαλιάς. Εξαγριωμένος τυφώνας παίρνει καταστροφή ως τη γαλήνη, δίχως αναγγελία. Στους άρχοντες, πανάρχιος ταπεινός υπερήφανος αετός βασιλεύει στους ουρανούς. Απόστολος ερχόμενος φτερωτός, πούπουλα θα σκορπίσουν οργή. Προς χρυσοστολισμένους άπιστον διδάσκαλων, μαλλίτρωση ταπεινών φορεσιών. Κι εγώ ελάχιστος αμαρτωλός, μα πλήρης πλημμυρημάτων, πράττω τα υπέρ της δοξασμένης δύναμης. Ο Σωτήρας μετασυσπλαχνίας με σοφία πρόσταξε το πνεύμα να παραδώσω σε εσάς, να λαλήσω με στεναγμούς περί της συντέλειας που μόλις άρχισε. Η θάλασσα ταράσεται, η γη ξεραίνεται, στερεύουν οι ουρανοί, εντολάς ίκτους προς όλους, εξουσία μέγα σε φάνη, μεταδόξας. Αδέλφια σας ενθυμίζω την τελετή μεταμορφωμένου δράκοντα. Με τα παρουσίας μονογενούς σύγχυση των λαών εμφανές, αφόρητη ποινή ως προς το άδικτο μοίρασμα της γης. Το πνεύμα λάλησε, ο Κύριος θα αποκρούσει τα τεχνάσματα του θηρίου και ας αποκτήσουμε λογισμό. Έτοιμοι λοιπόν, γινόμεθα ακόλουθοι, αγρυπνώντας πάντα δεόμενοι, εξασθενώντας τη θλίψη που μας καταβάλει εμπρός στην κλειδωμένη πύλη, μ' ανύπαρκτες αλυσίδες χωρίς κλειδαριές.